και είμαστε απόψε εδώ και με χαρά σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση της υποψηφιότητας για το αξίωμα στη θέση του Δημάρχου Παπάου Φωλαργού στις επικείμενες εκλογές του Νικήτα Κανάκη. Ο Νικήτας Κανάκης, γηγενής Φωλαργιώτης, επικεφαλής των γιατρών του κόσμου, με αποδεικμένο κοινωνικό έργο, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο συνδυασμός με τον οποίο θα κατέληξε στις εκλογές είναι ο συνδυασμός hashtag με τον Νικήτα, ο οποίος υποστηρίζεται από σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από τρεις δημοτικές παρατάξεις. Η παρατάξη είναι η παράταξη Συμμαχία Ενεργών Πολιτών, η οποία εκπροσωπείται από το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Καραγιάννη, η παράταξη Δυναμική Πορεία, που την εκπροσωπεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Αποστολόπουλος, και η παράταξη Συνεργασία για τις 8 προτάσεις, με επικεφαλής τον τέος Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Χάρη Κουντζόπουλο. Ο λόγος θα δοθεί αρχικά στον υποψήφιο δήμαρχο, μετά στους υποψηφίους στους εκπροσώπους των παρατάξεων και στο τέλος μπορείτε να διατυπώσετε τα ερωτήματά σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Τελείσαμε αυτή την πρώτη παρουσίαση της συνεργασίας και του κοινού συνδυασμού. Να απευθυνθούμε καταρχήν στον τοπικό τύπο, πρώτα απ' όλα γιατί πιστεύουμε ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και επειδή στηρίζει την πόλη μας και όλα ξεκινάνε από την πόλη μας και θα γίνονται στην πόλη μας, θελήσαμε ότι να ξεκινήσουμε μιλώντας καταρχήν μαζί σας. Να πω η Εύη Παρίση, η οποία θα αναλάβει και το γραφείο τύπου από εδώ και πέρα της νέα συναδελφό σα, εξαιρετική. Και εγώ τώρα να κάνω μια πρώτη μικρή εισαγωγή, δίνοντας καταρχήν το λόγο στους επικεφαλείς των παρατάξεων που ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία. Εγώ έχει περάσει, το είδατε, το έκανα με ένα λίγο διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο, παρουσίασα την αυτοπροτάθεια για σαν υποψήφιος δήμαρχος πριν από κάποιους μήνες μέσω ενός μηνύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από ότι ήταν κάτι που δεν προέκυψε ξαφνικά, ούτε προέκυψε από συνεννοήσεις, προέκυψε από τη συζήτηση με πάρα πολλούς από τους πολίτες και τους δημότες εδώ στην πόλη μας, στον Παπάγο και στον Κολαγό, στον Κολαγό και στον Παπάγο. Θα λέω μια το ένα, μια το άλλο, γιατί είναι το ίδιο πράγμα, αλλά εντάξει. Τώρα, εγώ συζήτησα, μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, εδώ μένω. Συνεχίζω να μένω στην ίδια γειτονιά εδώ και 40 χρόνια, άρα είναι η πόλη μου και με ενδιαφέρει και με αφορά. Επειδή πολλοί ρωτήσανε γιατί αναμειγνύω, γιατί αποφάσισαμε να κατευθώ. Και δίνω τόπος μου. Έτσι, και κανένας θα πρέπει να μην ξεχνάει ότι αν θέλει να είναι χρήσιμος, μπορεί να προσφέρει παντού, πρέπει να βοηθάει και να προσφέρει και στον τόπο του. Προσπαθούσα μια συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο. Πήγα λιγάκι ανάποδα. Αντί να συζητήσω με πολλούς από τους το βάζοντας παρέντες παράγοντες της πόλης, ούτε το υποτιμώ, ούτε επενδύσω με τίποτα, αλλά αποφάσισα να μιλήσω, προτίμησα να μιλήσω με απλό κόσμο, γείτονες, φίλους, συμμαθητές, ανθρώπους που συναντούσα καθημερινά στα καφενεία της, στα καφέ της πόλης, στα ψώνια, στη δουλειά, στο μετρό, για να καταλάβω ότι αν είχε νόημα να είμαι υποψήφιος. Πήρα πολλές απόψεις και πολλές απαντήσεις. Οι περισσότεροι με ενθάρρυναν να το κάνω στη λογική ότι θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική υποψηφιότητα. Αρχίζοντας να βλέπω λίγο περισσότερο τα της πόλης, λίγο πιο προσεκτικά, και όχι απλά σαν κάποιος που μένει, που βγαίνει, πια να καφέ, πηγαίνει στο πάρκο, πηγαίνει για ψώνια, ανακάλυψα ότι πάρα πολλά πράγματα και πολλές φορές και μια δική μου έκπληξη θα μπορούσαν να ήταν πάρα πολύ διαφορετικά και πάρα πολλά πράγματα δεν σημαίνουν. Ακόμα και απλά, τα πιο απλά και τα πιο έτσι ασήμαντα. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα εδώ που είμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ την πόλη, έτσι, το Δήμο, τον Δήμαρχο για την παραχώρησή του, αλλά επειδή ήρθα πρώτος, ανέβηκα πάνω, εδώ ας πούμε δεν λειτουργούν τα φώτα. Και ήταν ένα πολύ απλό ερώτημα γιατί. Αν περπατήσεις στις γειτονιές, κυρίως του Κολαγού και του Παπάγου, δεν υπάρχουν πεζοδρόμοι. Το πρώτο ερώτημα ήταν λοιπόν γιατί.
έψαχνε κανένας να παρκάρει και κάνει όλο και περισσότερη ώρα. Πάλι το ερώτημα που ασχολούσε όλους ήταν γιατί. Γιατί τα σχολεία μας δεν είναι όσο καλά θα θέλαμε να ήταν. Γιατί η κοινωνική πολιτική περιορίζεται σε πολύ μικρά πράγματα. Γιατί, για παράδειγμα, οι εκδηλώσεις είναι πάντοτε οι ίδιες και οι ίδιες. Γιατί δεν συμμετέχει κανένα κομμάτι της νεολαίας. Γιατί είναι ήλμανοι. Βρέθηκα πριν από δύο μέρες σε ένα καφέ που λειτουργεί και σαν τοπική σκηνή, στην οποία είχαν φτιάξει μόνοι τους αυτοσχέδια τα παιδιά της πόλης, έτσι, από τα σχολεία, είχαν φτιάξει μια μουσική σκηνή στην οποία παρουσίαζαν τη δουλειά τους. Και ήταν γεμάτο ζωντάνια νέα παιδιά τα οποία μένουν, ζουν. Γιατί δεν είναι κανένα παιδιά κομμάτι της πόλης, γιατί δεν τα αφορά η πόλη. Αυτό και άλλα που άρχισαν να δημιουργούνται σαν ερωτήματα, άρχισαν να τα κουβεντιάζουμε με ανθρώπους με τους οποίους μας συνδέει μια κοινή πορεία, όπως είναι εδώ που κάθονται δίπλα μου, ο Νίκος ο Καραγιάννης, ο Χάρης, με τον οποίο γνωριζόμαστε και τσακωνόμαστε από το σχολείο, ο Νίκος Αποστολόπουλος που έχουμε μια μακριά διαδρομή από το 98. Είδαμε λοιπόν ότι λέγαμε πάνω κάτω, είχαμε τα ίδια ερωτηματικά και προσπαθούσαμε να δώσουμε λίγο πολύ τις ίδιες απαντήσεις. Και σαν να σκεφτόμαστε ότι πιθανόν θα ήταν χρήσιμο για την πόλη και για όλους μας να συνεργαστούμε. Από την πρώτη μέρα της συζήτησης, και βάζω να το κουβεντιάσουμε και μετά, εγώ έβαζα πάντοτε δύο όρους. Ο ένας ήταν ότι θα ήθελε η δική μου υποψηφιότητα να ήταν ανεξάρτητη και πέρα και μακριά από κόμματα. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό και το είπα από την πρώτη μέρα. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω στα πολιτικά κόμματα, είναι κομμάτι της δημοκρατίας πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω στην πολιτική ή ότι δεν είχα πολιτική διαδρομή. Τα κοροϊδευόμασταν, αν μιλάμε, όλοι γνωριζόμαστε στην πόλη. Απλά πιστεύω και πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία ότι μια δημοτική αναμέτρηση θα έπρεπε να γίνεται και να αφορά τα πράγματα που αφορούν την πόλη. Να απαντάει σε αυτά τα ερωτηματικά και άλλα τόσα που σας είπα, και όχι να είναι μια ευκαιρία για μια μικροπολιτική ή για να κατηγορεί κανένας αυτός είναι με αυτόν ή ο ένας είναι με τον άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε πολιτικά ουδέτεροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πολιτική, σημαίνει όμως ότι εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ, και όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά το ξανακάνω στο παρελθόν, ούτε να πάρω οδηγίες, ούτε να δεχτώ χρήσματα, ούτε να λειτουργήσω καθότι από εντολές, ούτε να είμαι εντολοδόχος, τίποτα από όλα αυτά. Είπα λοιπόν ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνει μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα μακριά από κόμμα. Το δεύτερο, επειδή εγώ λέτε αυτή η λογική των μεταγραφών που βλέπω, το τι ήρθαν αυτοί μαζί μου, εγώ είμαι ισχυρός, είναι πολύ μακριά από μένα. Και η κουλτούρα μου, που είναι η κουλτούρα των γιατρών του κόσμου, στο οποίο με έχει εμποτίσει 30 χρόνια, είναι η κουλτούρα των συνεργασιών, είπε ότι θα έπρεπε να συνεργαστούμε μεταξύ μας, αφού συμφωνήσουμε σε μια σειρά από συγκεκριμένα πράγματα για την πόλη, αλλά με έναν τρόπο που να σέβεται και την ιδιαιτερότητα και το διαφορετικό της κάθε παράταξης. Να εξασφαλίζει ακριβώς την κοινή φωνή μεν, αλλά και τη διαφορετική φωνή όπου υπήρχε. Και εκείνο που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω ήταν ότι εμείς μπορούμε, για άνθρωποι διαφορετικοί, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Άρα αυτό είναι και το μήνυμα αύριο για την πόλη. Ότι μπορούμε να έχουμε μια άλλη λειτουργία για την πόλη που ζούμε, στην οποία θα είναι η συνεργασία, θα είναι η ελληνική, θα είναι η κατανόηση, η κοινή συνεννόηση και η απλή κοινή λογική. Θα πρέπει, και αυτό θα κάνουμε από αύριο, να απαντάμε σε όλα αυτά τα μικρά γιατί ασχολούν καθημερινά τους πολίτες. Έτσι λοιπόν πήραμε μια διαδικασία που αρχίσαμε και συζητάγαμε, προσπαθήσαμε και νομίζω ότι καταφέραμε να συζητήσουμε σε βασικά πολιτικά ζητήματα που αφορούν την πόλη, θέματα δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ανακαλύψαμε όλοι, θα σας πω και οι φίλοι εδώ, ότι τελικά αυτά που μας ενώναν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζανε. Αποφασίσαμε λοιπόν να το ενώσουμε, τις δυνάμεις μας, να είναι μια κοινή υποψηφιότητα, ένα κοινό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα απαντάει και στην αγωνία ενός κόσμου για μια ενότητα προοδευτικών ανθρώπων και να πορευτούμε από εδώ και πέρα μαζί. Αυτό που ξεκινήσαμε, που ξεκίνησα εγώ να κάνω λίγο αδέξια, αλλά το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό δηλαδή με τα βιντεάκια και τι είναι, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες πάνω σε μια λογική την οποία διέπει όλους εμάς. Όλοι εμείς, ίσως πέρα από όλα, είμαστε εθελοντές. Είμαστε ενεργοί, δημότες και πολίτες αυτής της πόλης,
ανάμεσά μας δεν θα συναντήσετε, δεν θα δώσουμε το λόγο, δεν και καλά σε επαγγελματίες οι οποίοι θα λειτουργούν αντί ημών. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα με τον κόσμο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ακούμε τα δικά τους παράπονα και τα δικά τους γιατί και να αρχίσουμε σιγά σιγά να απαντάμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οι παρατάξεις που σήμερα αποφασίζουμε να κατέβουμε μαζί, η οποία κάθε μία διατηρεί και την αυτονομία της και τον διαφορετικό λόγο, πρέπει να τους ευχαριστήσω. Η κάθε μία έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην πόλη. Όπως συμβαίνει και με άλλες παρατάξεις που δεν είναι εδώ ή που θα είναι απέναντί μας. Εγώ δεν έρχομαι ούτε να διχάσω, ούτε να είμαι απέναντι σε κανέναν, ούτε να κατηγορήσω κανέναν. Λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά και να πάμε ακόμα πιο πέρα. Και η παράταξη που εκπροσωπεί ο Νίκος εδώ έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Με τον Νίκο τον Αποστολόπουλο έχουμε μια πολύ μακριά πορεία, έτσι που ξεκινάει και από το 98 που πρωτοσυναντηθήκαμε. Λίγο πολύ όλοι το ξέρετε. Με ο Χάρης έχει αφήσει το και αφήνει το αποτύπωμά του και η παράταξή του με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ο Νίκος δεν τις έχει δεχτεί και γιατί δεν έχει κινηθεί πάνω σε αυτό. Και ξεκινάμε μαζί μια πορεία η οποία πιστεύουμε ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη. Νίκη δεν σημαίνει ότι απλά θα είναι ένας άλλος δήμαρχος. Εγώ δεν φιλοδοξώ να είμαι ένας ακόμα δήμαρχος. Εγώ φιλοδοξώ να είμαι αυτό που οι περισσότεροι με ξέρετε, που με συναντάτε. Και αυτό που λέω, δηλαδή ο Νικήτας που μεγάλωσε το πλευρό. Ο Νικήτας που είναι γιατρό του κόσμου. Ο οποίος θα είναι αυτός που θα. Προφανώς να βρω τη σωστή λέξη. Όχι υπογράφει, αλλά θα οριοθετεί τη συνεργασία. Τη συνεργασία, τη συναντήληψη στην πόλη, τη συνεννόηση και την αλληλεγγύη. Ο Λαργός και ο Παπάγος θα ξαναγίνουν αυτό που είναι και αυτό που μας ευχαριστεί. Επομένως, εγώ πάλι να ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συνεργασία και όπως λέω και στο σλόγγαν και εγώ το πιστεύω, το μέλλον είναι συναρπαστικό. Ξεκινάμε σήμερα από εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι ήρθατε εδώ πέρα και πιστεύω ότι όλα αυτά που θα υποθούν εδώ σήμερα και ό,τι ερωτήσεις θα γίνουν και ό,τι απαντήσεις θα δοθούν θα μεταφερθούν έτσι όπως πρέπει να μεταφερθούν στις εφημερίδες σας, στον ηλεκτρονικό τύπο κλπ. Εγώ πραγματικά είμαι σε μία, αισθάνομαι ότι σήμερα αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι συντελείται κάτι πολύ διαφορετικό στο Δήμο Παπάγου Κολαργού. Έχουμε εδώ πέρα μία υποψηφιότητα που είναι του Νικήτα του Κανάκη, ο οποίος είναι ένας κολαριώτης από τους διακεκριμένους στην κοινωνία, όχι μόνο του Κολαργού, αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Έχει αποδώσει ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό έργο μέσω της οργάνωσης των γιατρών με τον κόσμο και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα η οποία επίσης πιστεύω ότι θα είναι και η υποψηφιότητα που θα μπορέσει και θα κατακτήσει το Δήμο. Θα είναι ο επόμενος δήμαρχος Παπάγου Κολαργού. Είπε ο Νικήτας ο Κανάκης προηγουμένως ότι όλοι μας έχουμε αφήσει ένα αποτύπωμα εδώ στην κοινωνία του Κολαργού. Πραγματικά έχουμε αφήσει ένα αποτύπωμα. Έχουμε αφήσει ένα αποτύπωμα, άλλοι ένα αποτύπωμα μέσω παρατάξεων, άλλοι μέσω της προσωπικότητάς τους. Και επειδή αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα όταν είπε ο Νικήτας ότι το αποτύπωμα της παράταξής μας έχει υπάρξει εδώ πέρα για καιρό, ήθελα να πω ότι πραγματικά, μάλλον στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η παράταξή μας είναι μια καινούργια παράταξη, η οποία βέβαια έχει ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και έχουν ασχοληθεί και εθελοντικά πάντοτε έχουν συμμετάσχει σε όλα τα δρόμενα του Δήμου.
Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο κύριος Πατελιάς, ο οποίος έχει διατελέσει εδώ και πολλά χρόνια αντιδήμαρχος. Είναι και άλλοι μέσα στο συνδυασμό μας, στην παράταξή μας, οι οποίοι έχουμε διατελέσει σαν είτε υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε έχουμε μία διαρκή παρουσία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή και έξω από αυτό, αλλά μία διαρκή παρουσία που αφορά τον Δήμο, τους πολίτες του και την ευημερία τους. Η δημιουργία της παράταξης, η οποία είναι πολύ νέα, όπως σας είπα, είναι περίπου 3 μηνών παράταξη, προέκυψε από κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, αναγκαιότητες. Έτσι. Λοιπόν, η πρώτη αναγκαιότητα που είδαμε ορισμένοι άνθρωποι και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την παράταξη είναι να ανακτήσει η αυτοδιοίκηση στο Δήμο την πραγματική της διάσταση και να λειτουργήσει με καθαρά αυτοδιοικητικούς όρους και να, και να μην είναι ποτέ εξαρτώμενη από οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μην γίνεται έρμεο διαθέσεων οποιοδήποτε κομματικού ή πολιτικού μηχανισμού. Αυτά σας τα λέω και τα πιστεύω και επειδή είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, τουλάχιστον εμένα, και αλλά και των άλλων των ανθρώπων που αποτελούν την παράταξη. Και θα αναφερθώ εδώ, θα κάνω μια μικρή έτσι παρένθεση και θα πω ότι με λύπη μου έχω δει πολλές φορές στον τύπο τον τοπικό ότι η παράταξη αυτή συγκεκριμένη που λέγεται Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος και ως προς την ουσία του θέματος αλλά και ως προς το κατά πόσο υπηρετούμε τη δημοσιογραφία σωστά όταν εκφράζουμε τέτοιες απόψεις. Δηλαδή, θα σας πω συγκεκριμένα, έχουν δοθεί κάποιες ανακοινώσεις της παράταξης. Οι ανακοινώσεις αυτές δεν αναφέρθηκαν σαν ανακοινώσεις της παράταξης συνεργασίας ενεργών πολιτών. Αναφέρθηκαν σαν ανακοινώσεις παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι δεοντολογικό. Αυτό δεν είναι. Πού το είδατε αυτό, σε ποιον, σε ποια μέσα? Το είδα σε ένα ηλεκτρονικό μέσο, έχει γίνει επανειλημμένο αυτό. Ηλεκτρονικό μέσο, δεν μιλάω για σημερινές. Ναι. Όχι, δεν μιλάω για εσάς συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ανέτοιμο. Διότι κανένας, και θα πω και παρακάτω, ότι η συνεργασία των ενεργών πολιτών είναι αντίθετη και θα είναι αντίθετη με τη λογική των χρησμάτων. Εμείς δεν πήραμε χρήσμα από κανένα κόμμα για να δημιουργήσουμε μια παράταξη. Μαζευτήκαμε ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς και έχουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Εγώ σας λέω ευθέως ότι είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σημαίνει αυτό ότι υπηρετώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε σημαίνει αυτό ότι η παράταξη στην οποία συμμετέχω είναι παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε, βλέποντας, ας πούμε, για παράδειγμα, σε εκδηλώσεις του Δήμου ή δεν ξέρω άλλες εκδηλώσεις, βλέποντας ότι έρχονται άνθρωποι της πολιτικής, της κεντρικής πολιτικής κοινής, οι οποίοι παρίστανται. Δεν μπορώ, ας πούμε, να πω εγώ, επειδή ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, ας πούμε, σε μια εκδήλωση του Δήμου, να πω ότι, ξέρετε, η παράταξη του κυρίου Αποστολόπουλου είναι παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, λοιπόν, εκτός των άλλων, πιστεύω, λοιπόν, ότι επειδή η λογική μας είναι αντίθετη σε κάθε χρήσμα, θέλει και πρέπει να ακολουθήσει και θέλουμε να ακολουθήσει ένα δρόμο συμφωνίας και συγκερασμού της διαφορετικής άποψης που θα έχουν στόχο όχι τίποτα άλλο παρά μόνο την αυτονομία και καμία και τη μη χειραγώγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια της διοίκησης του Δήμου μας. Ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη αναγκαιότητα τέλος πάντων για τη δημιουργία της παράταξής μας είναι η εμπειρία που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής το Δημοτικό Γίγνεσθε. Και μας έχει διδάξει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Δήμο του Παπάγου και του Χολαργού λαμβάνονται και εντέλονται προς εφαρμογή τέλος πάντων αποκλειστικά από το Δήμαρχο και την πλειοψηφούσα παράταξη. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας όσο αφορά δηλαδή τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη λειτουργία του Δήμου.
Πιστεύουμε μάλλον ότι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το νέο νόμο της Θένης 1 και την καθιέρωση της αυτής αναλογικής που η λήξη οποιασδήποτε απόφασης θα απαιτεί ευρύτερες συνέχειες, ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, η συνεργασία ενεργών πολιτών, η παράταξή μας δηλαδή, μαζί και με άλλες παρατάξεις, πιστεύουμε ότι θα φέρουν μια νέα κουλτούρα στην κοινωνία του Πολαργού, μια κουλτούρα σύνδεσης απόψεων και συνεργασιών. Κόντρα στη μέχρι σήμερα ισχύουσα λογική της μονομέρειας και της αποδυνάμωσης των αποφάσεων του Δήμου. Πρόταγμα λοιπόν και μέλημα της παραταξής μας είναι η λογική των συνεργασιών και στη βάση των προγραμμάτων για την τοπική ανάπτυξη και την ευημερία ουσιαστικά των συνδημοτών μας. Αυτός ήταν ένας ο βασικότερος λόγος που ήρθαμε σε επαφή με τις άλλες παρατάξεις που πιστεύουμε ότι λίγο πολύ κινούνται στα ίδια πλαίσια με εμάς, που πιστεύουμε στην πραγματική αυτοδιοίκηση και όχι στην ελεγχόμενη και στην καθοδηγούμενη αυτοδιοίκηση, που πιστεύουν στη συμμετοχή, για την οποία θα μιλήσω μετά, και γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή με αυτούς και αμέσως βρήκαμε έναν άνθρωπο, τον Νικήτα τον Κανάκη, ο οποίος για μας είναι ένας εμβληματικός άνθρωπος στο Πολαργό, με μεγάλη, όπως σας είπα και στην αρχή, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω, που έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο, διότι έχει προσφέρει έργο. Αυτό το πράγμα δεν το συναντάμε σε πολλούς και πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι προτείνεται έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με τα του Δήμου. Και εγώ αντιστρέφω την ερώτηση σε αυτούς που την κάνουν και λέω ποιος από τους υπόλοιπους είτε είναι τώρα δήμαρχοι είτε ήταν προηγούμενοι κτλ. Είχε ασχοληθεί αποκλειστικά με τα πράγματα του Δήμου. Κανένας μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πάντοτε μία θέληση, διότι εθελοντική είναι η δουλειά που θα προσφέρει ένας υποψήφιος καινούριος δήμαρχος, όπως και η υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, θα υπάρχει μία θέληση να προσφέρει στον τόπο του πράγματα τα οποία πιθανόν, ας πούμε, τα βλέπουμε κάτω από μία διαφορετική σκοπιά και πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν να τα προσφέρουν κάποιοι άλλοι. Και ένα τρίτο μέρος, και θα τελειώσω με αυτό, είναι ότι σαν παράταξη και σαν συνεργασία δημοτικών παρατάξεων είδαμε ότι υπάρχει πάντοτε μία αναγκαιότητα, μάλλον υπάρχει ότι είναι πολύ σημαντική μάλλον η συνθήκη δημιουργίας τέτοιων διαδικασιών και τέτοιου περιβάλλοντος ώστε να μπορέσει να μπορέσουν οι δημότες του Πολαργού να συμμετέχουν στα του Δήμου. Μέχρι σήμερα, και το βλέπουμε αυτό, το βλέπετε όλοι σας νομίζω αυτό το πράγμα, ότι η συμμετοχή των δημοτών στα του Δήμου είναι είτε ελάχιστη είτε ανύπαρκτη. Πολλοί έχουν καταλάβει με τις μέχρι τώρα έτσι, εξελίξεις που είχαμε στο Δήμο μας, έχουν καταλάβει ότι η τέλεση του, ξέρω εγώ, τη συμμετοχή, μάλλον η εκπλήρωση της συμμετοχικότητας του κάθε πολίτη, ας πούμε, εξαντλείται με την ψήφο του κάθε μία τετραετία. Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να γίνει έτσι. Εμείς ελπίζουμε σαν παράταξη ότι θα βρεθούν τρόποι και σαν συνεργασία παρατάξεων και μαζί με τον Νικήτα τον Κανάκη, ότι θα βρεθούν τρόποι μέσα από πρωτοβουλίες που θα λάβουμε, αλλά και μέσα από εργαλεία που παρέχονται από την σχετική νομοθεσία, να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση, να κάνουμε πιο ελκυστική και πολύπλευρη τη συμμετοχή των συμπολιτών μας στις υποθέσεις του Δήμου, επειδή ακριβώς αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και είναι και οι βασικοί υπεύθυνοι για την ευημερία τους σε μια πόλη δική τους. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ό,τι άλλο προκύψει αργότερα. Λοιπόν, να σας καλησπέρισω και εγώ βέβαια. Η
εκδήλωση, ας πούμε, η σημερινή συνάντηση ανήκει στον Νικήτα, δεν έχει σε εμάς, απλά θέλουμε λίγο έτσι συμπληρωματικά να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μια προγραμματική παράταξη, το είμαστε, θα είμαστε και το τονίζουμε κατά τη διάρκεια της πενταετίας, έχουμε περάσει, έχουμε περάσει την τριετία, μην το ξαναδεθώ. Διότι εμείς σχηματιστήκαμε γύρω από κάποιες θέσεις, διεκδικήσεις, προτάσεις για την πόλη μας, διότι θεωρήσαμε ότι αυτές είναι κάποιες προτάσεις που θα μπορέσουν να βελτιώσουν, όχι να διαχειριστούν, αλλά να βελτιώσουν την σημερινή κατάσταση. Προτάξαμε την συμμετοχή και τη δημοκρατία μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διότι πιστεύουμε ότι μόνο με την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα και να πάμε την πόλη μπροστά, εκεί που χρειάζεται συνένεση, εκεί που χρειάζεται η συνέργεια και ακόμα και η εξειδίκευση ή ειδικότητες ορισμένων ανθρώπων. Δώσαμε έμφαση στις μελέτες, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένες μελέτες με βάθος χρόνου και σχεδιασμό για να μπορέσει να βελτιωθεί μια πόλη και έχουμε εκείνη μεγάλη πληγή η υπόθεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες είναι κατά 80% εντελώς αποτυχημένες, σπάταλες, αόριστες και άστοχες. Μιλήσαμε για την, και διεκδικήσαμε το ανοιχτό σχολείο στη γειτονιά ως κύτταρο ανάπτυξης όλης της γειτονιάς, ως ένα δημόσιο κτίριο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και τις απογευματινές ώρες, γιατί πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο κύτταρο θα μπορούσε να δώσει μια συνολικότερη ανάπτυξη στη γειτονιά. Μιλήσαμε και διεκδικήσαμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την βιώσιμη κινητικότητα, διότι ο στόχος ο μεγάλος είναι μια φιλική γειτονιά, ασφαλής γειτονιά, με εναλλακτικές μετακινήσεις και σε μια σύγχρονη πόλη, που σημαίνει πεζοδρόμια, συγκοινωνία και όλες τις άλλες εναλλακτικές μετακινήσεις για να μπορούμε να έχουμε τη φιλική γειτονιά. Μιλήσαμε για την τοπική ανάπτυξη, όπου είναι ένας, αν θέλετε, μια ομάδα θεσμών την οποία πρέπει να καθιερώσει ο Δήμος, γιατί πρέπει να στηρίξει την τοπική κοινωνία και σε περιόδους κρίσης, αλλά και μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Διεκδικήσαμε την κοινωνική πολιτική για όλους, γιατί και η κοινωνική πολιτική, σύμφωνα όπως το διατύπωσε και ο Νικήτας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, πρέπει να είναι για όλες τις διαστρωματώσεις, δεν αφορά μόνο αυτούς που βρίσκονται στα πρόθυρα του γκρεμού. Διεκδικήσαμε την τοπική έκφραση στον πολιτισμό, το οποίο σημαίνει οι ίδιοι οι πολίτες να συμμετέχουν και να μαθαίνουν τέχνες να εκφράζονται μέσα στον πολιτισμό. Αυτό είναι πολιτισμός τοπικός, δεν είναι να φέρουμε τον ταλάρα. Και τελικά η τελευταία μας πρόταση ήταν η άποψή μας ότι πρέπει τα αθλητικά σωματεία να αναλάβουν τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων, γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι καλύτερες, ευέλικτες, αποτελεσματικότερες και έχουν λιγότερες απώλειες από το γραφειοκρατικό σύστημα του κρατικού μηχανισμού. Σε αυτή την πενταετία λοιπόν κάναμε 223 προτάσεις οι οποίες συγκεκριμενοποιούσαν αυτό το σύστημα των προτάσεων των 8 αξώνων, ήταν δηλαδή ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα και βρήκαμε εντελώς απέναντι και αντίθετη τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Στο θέμα της συμμετοχής και της δημοκρατίας αρνήθηκε ακόμα και να αναρτά αρχιοθετημένα τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου στο site του Δήμου, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για το κάθε θέμα. Αρνήθηκε ακόμα και να κάνει δημόσια τη διαβούλευση, δηλαδή με την έννοια του ότι ένας πολίτης να μπορεί να διαβάσει τις προτάσεις του άλλου πολίτη και να μπορεί να απαντήσει σε μια δημόσια διαβούλευση για οποιοδήποτε θέμα που την υποχρέωνε ο νόμος. Στο θέμα της βιώσιμης κινητικότητας αρνήθηκε να βάλει μέσα τις τοπικές μετακινήσεις πεζή, όπως και μια εκτεταμένη χρήση των εναλλακτικών μετακινήσεων. Στο θέμα της τοπικής ανάπτυξης αρνήθηκε όλες μας τις προτάσεις, ακόμα και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για να δώσει δουλειά σε 5 ανέργους σε θέματα που αφορούν την κοινή ωφέλεια και τις λειτουργίες του Δήμου. Στο ανοιχτό σχολείο στη γειτονιά, βέβαια, μην το αναφέρουμε καν, ας πούμε, ούτε καν το συζήτησε, ούτε καν ήθελε να τα ακούσει. Αντιθέτως, μετακύλησε για τις επόμενες διοικήσεις και το θέμα της υπερσυσσόρευσης και της υποβάθμισης των σχολείων. Και γενικότερα, σε όλες μας τις προτάσεις ήταν εντελώς απέναντι
για να επιβεβαιώσει ουσιαστικά ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ συντήρησης και προόδου, μεταξύ ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και μεταξύ ανθρώπων, ομάδων κοινωνικών ή πολιτικών, οι οποίοι θέλουν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν και να ζουν μέσα σε μια μίζερη διαχείριση, αν θέλετε, του υπάρχοντος αστικού περιβάλλοντος και μιας βαρβαρούπολης. Εμείς όμως πάντα ήμασταν το στίγμα μας, το DNA μας είναι υπέρ των συνεργασιών. Θέλουμε τις συνεργασίες, θέλουμε τις συγκλήσεις, επιδιώκουμε την ευρύτερη συνέργεια όλων των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων, όλων των κοινωνικών ομάδων που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, έχουν διάθεση, έχουν ένα όραμα και θέλουν να χτυπήσουν και λίγο τη γροθιά τους στο τραπέζι, αν θέλετε, όπου αλλού, να μπορέσουν να σπάσουν ορισμένα κατεστημένα και να βγούμε από μια συνήθεια που μπορεί να μας βολεύει. Είδαμε τις προτάσεις του Νικήτα, είδαμε τις διατυπώσεις του στο ίντερνετ, όπως το είχαμε πει από την αρχή. Συζητήσαμε το πρόγραμμα αυτό μαζί του. Συζητήσαμε και με τις άλλες παρατάξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι συνεργαζόμενες. Είδαμε ότι, όπως τα καταλάβατε και εσείς και μέσα από τις ομιλίες και του Νίκου και του Νικήτα, υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση και μια αποφασιστικότητα στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, να σπάσουμε τα κατεστημένα και αυτό που είναι το ζητούμενο για μας είναι ουσιαστικά να δώσουμε μία βελτίωση στην πόλη. Ωραία είναι η πόλη μας, δεν λέω, έτσι, ο Παπάγος, ο Χολαργός, έχει τα προβλήματά του, έχει στοιχεία βασικά Βαρβαρούπολης, αλλά από εκεί και πέρα, συγκριτικά σε πάρα πολλούς άλλους δήμους της Αττικής, βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο, με πάρα πολλά πλέον εκτήματα. Σε αυτή λοιπόν την συζήτηση που κάναμε, βρήκαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και διαθέσεις πραγματικής βελτίωσης, αλλά και συγκλήσεων στις προτάσεις μας και μέσα από τις εσωτερικές μας διαδικασίες, γιατί πάντα το τηρούσαμε με ευλάβη αυτό κατά διάρκεια της τετραετίας, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε hashtag με τον Νικήτα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες καλύτερες καταστάσεις, σε μια καλύτερη εικόνα για την πόλη. Εκεί λοιπόν, μινιμαλιστικά να πούμε ότι στο θέμα της δημοκρατίας, της συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στο θέμα της τοπικής ανάπτυξης μέσω της θεσμοθέτησης μηχανισμών στήριξης της κοινωνίας για το επιχειρηματικό περιβάλλον και για την απασχόληση είμαστε απολύτως σύμφωνοι εκ των προτέρων, δηλαδή χωρίς να το διαπραγματευτούμε καθόλου. Πιστεύω ότι και στα υπόλοιπα θέματα έχουμε μεγάλο πεδίο σύγκλησης, αλλά δεν μπορώ να πω ότι στο θέμα, ας πούμε, της κοινωνικής πολιτικής, μάλλον τον βελτίωσε το διάλογο ο Νικήτας, μάλλον ήμασταν λίγο πίσω εμείς, οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα που να βελτιώσουμε. Όμως, το προγραμματικό μας στίγμα για την παράταξή μας σε αυτή τη συνεργασία είναι η βιώσιμη κινητικότητα και το ανοιχτό σχολείο στη γειτονιά. Είναι δύο στοιχεία τα οποία νομίζουμε, πιστεύουμε, έχουμε τη βεβαιότητα, καταργώ το νομίζουμε, έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι τα δύο στοιχεία που μπορούν να επιφέρουν βελτίωση στον Δήμο Παπάγου Χολαργού με τα στοιχεία που έχει αυτή τη στιγμή. Το να φτιάξουμε ευρύχωρα πεζοδρόμια σε δίκτυο, τα οποία να ενώνουν κοινόχρηστους χώρους απρόσκοπτα, να δημιουργήσουμε μία ασφάλεια, να πάμε σε έναν στόχο πολύ συγκεκριμένο μετρήσιμο μείωσης της χρήσης του ΙΧ και ανάπτυξης των εναλλακτικών μετακινήσεων. Στο να δημιουργήσουμε κύτταρο στη γειτονιά το ανοιχτό σχολείο, όπου θα υπάρχουν μέσα διαδικασίες όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους, από σεμινάρια, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες, οτιδήποτε. Με ένα γενικό management του Δήμου, γιατί σε αυτόν ανήκει από το απόγευμα και μετά, με μια πλήρη βελτίωση όλου του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε να δημιουργηθεί μια φήμη στον Παπάγο και στο Χολαργό, μάλλον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ότι ο Παπάγος και ο Χολαργός διαθέτει κάποια σχολεία ιδιαίτερα, με κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι, αν θέλετε, το στίγμα το δικό μας ως θεματοφύλακες που θα επιμείνουμε μέχρι τελευταίας δρανίδος να υλοποιηθούν. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχουμε την απλή αναλογική ως μεγάλη ευκαιρία διαλόγου και συγκλήσεων, 10 έδρες μίνιμουμ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα με αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε δυνατότητα, ανεξάρτητα έκβαση των πραγμάτων, να υλοποιήσουμε αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία εμείς επιμένουμε. Και τελειώνοντας,
θέλω να πω λίγα λόγια, έτσι, όχι πολλά, για τον Νικήτα. Τρία πράγματα που εμάς, δύο-τρία πράγματα που εμάς, ας πούμε, μας κέντρισαν το ενδιαφέρον και μας δημιούργησαν την συνένεση, αν θέλετε, και τη συμφωνία μεταξύ μας στο να συνεργαστούμε με τον Νικήτα. Ο Νικήτας είναι ο άνθρωπος του εθελοντισμού και της αμοιβοτέλειας, χρόνια τώρα, όχι ευκαιριακά, ούτε πέρσι, ούτε φέτος, ούτε του χρόνου, έτσι. Μιλάμε για μια ζωή, γιατί εντάξει, εγώ με τον Νικήτα, όπως το είπα ακριβώς, σκοτωνόμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Όμως πάντα ήταν ο άνθρωπος ο δημοκρατικός, ο άνθρωπος που καταλάβαινε, που άκουγε, που μίλαγε και άκουγε τον συνομιλητή του, που μίλαγε πάντα σε, έτσι, με πολύ καλό και φιλικό, σε καλή και φιλική διάθεση. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν του εθελοντισμού και της ανιδιοτέλειας και έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Για μας όμως έχει μεγάλη σημασία ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται ένα μαγαζί που λέγεται Γιατροί του Κόσμου, το οποίο δεν είναι εύκολο μαγαζί. Το να παίρνεις από εδώ 50 άτομα, να τα πηγαίνεις στην Αφρική, να στείλεις ολόκληρες επιμελητίες και μηχανισμού για να σώσεις 10.000 κόσμου, είναι μια τέχνη η οποία θέλει κάποιες επιδεξιότητες ιδιαίτερες. Επειδή λοιπόν για μας το εγχείρημα που λέγεται βιώσιμη κινητικότητα και ανοιχτό σχολή στη γειτονιά δεν είναι εύκολα εγχειρήματα, αλλά είναι, απαιτούν την τέχνη κάποιου ανθρώπου που να μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις κρίσης, να δημιουργεί συνενέσεις, να παροτρύνει κόσμο, να συμμετέχει σε τέτοιους μηχανισμούς μαζικούς που χρειάζεται, θα χρειάζεται μια αλλαγή του τοπίου και της εικόνας. Για μας ο Νικήτας λοιπόν σηματοδοτεί μια προσωπικότητα η οποία μας κάνει. Και θέλουμε να τη στηρίξουμε, θέλουμε να είμαστε δίπλα του και θέλουμε σε αυτό το μέλλον που οραματίζεται ότι θα είναι συναρπαστικό να μην το χάσουμε, να είμαστε και εμείς πάνω στο τρένο. Και ένα τελευταίο λοιπόν, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό, το οποίο μας έδωσε την άδεια, αν θέλετε, και την παρακίνηση του να στηρίξουμε τον Νικήτα, είναι ότι ο Νικήτας είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και υψηλού επίπεδου, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λείπει πάρα πολύ από τη διοίκηση της πόλης μας. Ευχαριστώ. Στο Πολαργό, εγώ νεόφερτος τότε, να δημιουργήσουμε μία ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, την ΑΚΙΠΟ, με ιδρυτή τον Χρήστο Δασκαλόπουλο και κάναμε τα πρώτα μας αυτοδιοικητικά βήματα, αναζητήσαμε την τύχη μας, κόντρα τότε σε υποψηφιότητες γνωστές που όλοι γνωρίζετε, με κομματική στήριξη. Τότε λοιπόν γνώρισα τον Νικήτα και γνώρισα τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει, που είναι σταθερές και αμετάκλητες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια υποψηφιότητα ελπίδας και προοπτικής που μέσα από τη συνεννόηση, την αν θέλετε συλλογική προσπάθεια και τις συλλογικές δράσεις, όλοι εμείς εδώ που είμαστε και έχουμε εν πολλής συμφωνήσει σε πολλά από αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, προτάσουμε το συλλογικό έμεινο έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις όπου όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε μπορούμε μέσα από μία, αν θέλετε, συνεργασία, αγαστή συνεργασία και των παρατάξεων αλλά και αυτών που θα εκλεγούν με τη δική σας και την αν θέλετε στήριξη αλλά και τη στήριξη των δημοτών προς τις δημοτών μας και των κολεγούν μπορούμε να κάνουμε πράξη. Έχουμε κοινές διαδρομές, κοινούς αγώνες με και τις δικές μας, αν θέλετε, τις προσωπικές αναζητήσεις ο καθένας, αλλά και με τις συλλογικές προσπάθειες που έχουμε κάνει οι παρατάξεις μας όλα αυτά τα χρόνια, να διαμορφώσουμε τέτοιες αξίες που να διαμορφώνουν στο σήμερα αυτά που πρεσβεύει ο πολίτης μας, ο συμπολίτης μας,
που μέσα από ένα ομοφυλό πολιτικό τοπίο νιώθει την ανασφάλεια και αν θέλετε και λίγο την εγκατάλειψη. Πιστεύω ότι πρώτο μέλημα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση της νεολαίας. Πρέπει να δώσουμε τέτοιες, αν θέλετε, αξίες στους νέους, ούτως ώστε να μπορέσουμε, ενεργοποιώντας την νεολαία, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα στο Δήμο μας. Ο ενεργός πολίτης σημαίνει για μας το πρώτο και το κύριο. Πρέπει να είναι έγκαιρα και έγκαιρα ενημερωμένος, να είναι συμμετοχικός πολίτης, αλλά αυτό προϋποθέτει μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής σε όλα τα επίπεδα. Ο Νικήτας είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος που δεν ήρθε να πει θα. Είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος του κοινωνικού γίγνεσθε για την προσφορά του χρόνια μέσα από την γερούς του κόσμου. Έχει ιδιαίτερες γνώσεις στην καθημερινότητα και αντιμετώπιση της κοινωνικής μέλημας και αλληλεγγύης που πιστεύουμε και επενδύουμε σε αυτό. Έχει ειδικές γνώσεις στην αντιμετώπιση κρίσεων, κάτι που χρειάζονται σήμερα μέσα από τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι και η πολιτεία μας γενικότερα. Έχει κάνει μάλιστα και ειδικές σπουδές, τις οποίες βέβαια και δεν τις είπε. Άρα λοιπόν είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος που έχει, αν θέλετε, καταγράψει στον ηγητικό του σε όλη τη διαδρομή του, σε όλη την πορεία, στην ενασχόλησή του και με αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και με προσφορά του στην κοινωνική μέρημνα και αλληλεγγύη. Η δική μας η παράταξη έχει αρκετούς νέους, οι οποίοι και μου έχουν δώσει εδώ πέρα, τα οποία δεν θα σας κουράσω, θα τα δώσω στο κοινό πρόγραμμα και στην κοινή θέση που θα διαμορφώσουμε, το πώς οι νέοι μας μέσα από το συνδυασμό μας βλέπουν το αύριο και το ρόλο τους στο Δήμο, Παπάγου Κολαρικού. Θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς του ιδρυτή, του φυσικού ιδρυτή της παράταξής μας, του Χρήστου Δασκαλόπουλου, ο οποίος είναι από την πρώτη στιγμή μαζί μας, στηρίζει την προσπάθεια του Νικήτα και όλου μας. Και θα έχουμε την αμέριστη υποστήριξή του, διότι έχει μια εμπειρία και αυτοδιοικητική και πολλαπλή ενασχόλησή του εδώ στο Δήμο Παπάγου Κολαρικού. Θα κλείσω για να μην σας κουράσω άλλο με το εξής. Μας συνδέουν κοινές αξίες και κοινές κοινή αγώνα που εδράζουν σε θέσεις κλειδιά και λέξεις κλειδιά που για μας είναι, αν θέλετε, καθοριστικές για την εξέλιξη συνεργασία μας και την επέδωση αυτών των αξιών. Διαβάζω, όπως είχαμε βάλει και στο πρόγραμμά μας κλείνοντας, με θέσεις και λέξεις κλειδιά που εδράζουν, όπως είπα, σε αξιοθό, αν θέλετε, θέμα που έχουν σχέση με την ευθύνη, τη διαφάνεια, την τόλμη, την αποφασιστικότητα, την ενότητα, την αλήθεια, την κοινωνική μέρημνα, την αξιοκρατία, την αλληλεγγύη, τη σοβαρότητα, τη συλλογικότητα, τη συνέπεια, την κοινωνική ευαισθησία, την καινοτομία, τη σταθερότητα. Με αυτά, κλείνοντας, ζητούμε από τους συμπολίτες μας τη συμπόρευση και στήριξη στην προσπάθεια αυτή και ελπίζουμε ότι με την στήριξη των συμπολιτών μας του Παπάγου και του Κολαρικού θα έχουμε αυριανό δήμαρχο τον Νικήτα Καρνάκη, ούτως ώστε
να κάνουμε όλοι μας το όραμά μας πραγματικότητα για το καλό των συμπολιτών μας και το οφείλουμε στη νέα μας γενιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Θέλετε να... ο κ. Γεωργιάννης. Έτσι, προσπαθείς να πάρουμε που δώσετε το λόγο, θα τα ακούσουμε. Με τον Νικήτα τον Κανάκη από το 1998 είμαστε φίλοι. Και πηγαίναμε τακτικό. Δεν χρειάζεται. Να μου σας πω γιατί είναι λίγο φίλοι μου. Είμαστε φίλοι. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον έχω συνεργάτη στην εφημερίδα, την οποία εκδίδω, με καταπληκτικά άρθρα τα οποία γράψαν ιστορία πραγματικά. Επίσης, το έλεγε καλά. Και να το πάρω και την πρώτη συνέντευξη ως υποψηφίο δήμαρχο, ο οποίος ακριβώς μου είπε αυτά που πήγε απόψε, ότι δεν θα διεκδικήσει στηρίξεις από κόμματα, θα είναι υπερκομματικός και θα κινηθεί σε αυτά τα πλαίσια. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τελικά, εσείς που είστε εδώ πέρα και απαρτίζετε αυτή την παράταξη, υπάρχει περίπτωση να διευρυνθεί η παράταξη? Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, η κυρία Πολυκαλά, που είναι ένας χώρος που είναι περίπου κοντά σε εσάς. Υπάρχει περίπτωση? Ευχαριστώ για τα καλό λόγια. Και ευχαριστώ και τότε μου δώσετε το βήμα να γράψω. Κοιτάξτε, είναι ένα ανοιχτό πράγμα. Εγώ το είπα και πριν, δεν λειτουργώ, δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω, δεν θα το σχολιάσω, είναι μια άλλη αντίληψη των μεταγραφών. Είστε αυτός, είστε εκείνος, έτσι. Αν και είμαι Ολυμπιακός, προτιμώ το μοντέλο του Παναθηναϊκού, που βγάζεται την κοινωνία, έτσι, μην παίρνετε τα άρρωση που λέει Παναθηναϊκή προτιμώ με ενδιαφέρει και γι' αυτό και όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε, απέφυγα πολύ, είπανε «Μα αργήσατε να κουβεντιάσετε», απέφυγα να συζητήσω και με ανθρώπους που ανήκανε σε άλλες παρατάξεις με τους οποίους μιλούσαμε, ακριβώς σεβόμενος σε αυτή την επιλογή. Θα έλεγα κάτι που το λέω πάντα. Στο τραπέζι που καθόμαστε, πάντα θα υπάρχει μια πρόσθετη καρέκλα για όποιον θέλει να κάτσει σώμα. Εγώ έχω... δεν ξέρω πολύ καλά προσωπικά, έχω έναν εξαιρετικό σεβασμό στην κυρία Πολυκαλά, όπως έχω και σε όλους όσους κατεβαίνω. Με κάποιους μάστα από τις κοψίδες έχω και μια προσωπική φιλία, την οποία την έχω εκδηλώσει. Είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε ανοιχτοί πάντοτε στη λογική της ισότητας μεταξύ μας. Εδώ δεν είμαι εγώ μπροστά και οι άλλοι ακολουθούν. Είμαστε λύση που απλά αυτή τη στιγμή εγώ λίγο ανέλαβα να συντονίσω. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει. Αλλά πολύ περισσότερο από τα πρόσωπα που έχουν τη διαδρομή, με ενδιαφέρουν και για ποιοι άνθρωποι. Με ενδιαφέρουν για ποιοι δημότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην τους ξέρουν πολύ, αλλά μερικοί από αυτούς είναι πολύ σημαντικοί. Και ακόμα πιο πέρα, και σας δίνω και ένα στίγμα, με ενδιαφέρουν τα νέα παιδιά. Γιατί καλά τα λέμε εμείς, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας που λείπει. Με ενδιαφέρουν οι 18άριδες, με ενδιαφέρουν οι 20άριδες, με ενδιαφέρουν αυτοί που θα πάνε και την πόλη παραπέρα. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Είμαστε ανοιχτοί για την επόμενη μέρα, γιατί θα το συνειδητοποιήσουμε ότι θα συνεργαστούμε. Και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σήμερα, ανταλλάσσουμε πετροπόλεμο. Εγώ τουλάχιστον αυτό δεν το κάνω για κανένα. Επειδή είναι ένα σημείο πολύ λεπτό, υπάρχει και η τάση του κόσμου, αλλά υπάρχει και η στρατηγική, αν θέλετε, των παρατάξεων, να μην συζητάνε προγράμματα και θέσεις ή να συζητάνε αόριστα. Εμείς όμως, μέσα στην πορεία που τραβήξαμε, είχαμε στοχοπροσήλωση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις, το οποίο το εκφράζαμε παντιοτρόπως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμάς λοιπόν δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα γενικώς, αλλά μας ενδιαφέρουν τι εκφράσαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να δείτε ο κάθε ένας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα 5 χρόνια που περάσαμε, τι εξέφρασε, πώς τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένες περιόδους,
πώς τοποθετήθηκε στους προϋπολογισμούς. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί ρωτήσατε αν κάποιοι είναι μαζί μας. Το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι το εξής. Θα έπρεπε να είναι κάποιοι μαζί μας ή όχι. Δημήτρης, λίγο στο Βραχιολίδης από τον Αλεξάνδρο Παρατηρητή. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη που μου δώσατε στην εκπομπή που σας φιλοξένησα στην ράδιο διαδικτυακή και σε λίγο ώρα έτσι πάλι. Αυτό θέλω να επιμείνω λιγάκι με την έννοια ότι είσαστε υπερκομματικοί όπως δηλώνετε, αλλά παρόλα αυτά οι καταβολές σας είναι γνωστές. Άλλωστε δεν αρνηθήκατε το γεγονός ότι δεν είσαστε απολύτικοι, έχετε κάποιες πολιτικές καταβολές. Θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας ή να έρθει να προσκαλέσετε στο συνδυασμό σας, την παράταξή σας και άτομα τα οποία είναι από το δεξιό χώρο. Μα, ναι, είναι. Καθίστε και θα το δείτε. Να το επεκτείνω λιγάκι περισσότερο τότε. Είναι διακρίνηση μαζί νομίζω. Θέλετε να συνεχίσετε. Το είναι. Όχι, να τελειώσετε και το γιατί θα υπάρχουν κάποια θέματα, τα εθνικά θέματα για παράδειγμα, τα οποία ας το πούμε συσταγωγικά, καπελώνουν στους Δήμους, αναγκάζονται οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ασχοληθούν και με αυτά τα θέματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Σκοπιανό που συζητήθηκε στη Βουλή, το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Θα κατεβαίνετε εσείς, θα συμμετείχατε σε αυτό. Αν σας φέρω σε δύσκολη θέση ενδεχομένως, αν δεν θέλετε παρακάμπτε την ερώτηση, αλλά είναι θέμα το οποίο αναγκαστικά η Δημοτική Αρχή κάποτε θα κληθεί να αντιμετωπίσει τέτοιου θέματα. Εδώ, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει άλλα θέματα, όπως ας πούμε δίνει το όνομα του Αντώνη του Τρίτσι, του Μακαρίτη, στο στάδιο του μπάσκετ, το οποίο είναι το πλησιό του μπάσκετ. Πόσο μάλλον θέματα τέτοια που είναι εθνικά, τα οποία θα κληθεί η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Σύμβουλη να αντιμετωπίσουν. Σε μια διαπερίπτωση θα κάνω. Καταρχήν, να πω ότι δεν θα είστε καθόλου δύσκολη θέση. Άποψη και πολιτική άποψη έχω. Και μάλιστα και αν σας το στείλω για το θέμα του συλλαλητηρίου το προηγούμενο, έχω γράψει την άποψή μου γιατί δεν πήγα στο προηγούμενο και γιατί δεν πήγα και σε αυτό. Έτσι. Και με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από την, το βάζω εντός παρένθεση, πασαρέλα, ότι πρέπει να δείξω ότι είμαι, ότι δεν είμαι. Η επόμενη μέρα όπου βρίσκονται οι μισοί να πετροβολούν τους άλλους μισούς συζητώντας για το τι νομίζει ο καθένα ότι λέει ο άλλο, όχι για το τι λέει και για το τι είναι. Αν θέλετε και πολύ δημόσια κάμερα, εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό οποίο ότι ήμουν υπέρ τη σύμβουλη τη συνεργασία. Υπάρχουν προβλήματα στη συμφωνία, αλλά. Ναι, είναι μια συμφωνία που πρέπει να πούμε μπροστά. Δεν υπόθηκε τίποτα. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μα. Ούτε είναι το πρόβλημά μα που αν λέγεται Αντώνη Τρίτση. Θα συμφωνήσω, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε ανθρώπου που είναι σημαντικοί χωριοδιώτε, του οποίου δεν έχουμε πει απολύτω τίποτα, δεν του έχουμε θυμίσει. Κανένα δεν θυμάται. Ο Μάνου Λουίζου. Εγώ πήγαινα με την κόρη του σχολείου. Εσύ. Εσύ, τον εδώ. Δεν τον έχουμε τιμήσει. Πέθανε πριν από λίγο καιρό μια σημαντική φυσιογνωμία. Όσα κάνει να του αρέσει, να μην του αρέσει, που ξεκίνησε παιδί από το χολεργό, ο Τζίμις ο Κανούς, αν αρέσει. Ο Νίκος νομίζω ότι είναι συμμαθητής. Εγώ είχα γράψει και την πρώτη μου συνέντευξη που πήρα ήταν η Μαρία Ιαλκέ. Άρα έχουμε λοιπόν. Θέλω να πω ότι έχουμε να τιμήσουμε. Κλείνω αυτό το τέτοιο και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε αυτά. Δέστε τώρα, στα μεγάλα θέματα, επειδή ακριβώς είμαστε και άνθρωποι διαφορετικοί, που ψηφίζουμε και διαφορετικά πράγματα, και θα το δείτε και το επόμενο διάστημα, πολύ πιθανόν σε αυτή τη συζήτηση να μην συμφωνούμε ντε και καλά σε όλα. Αλλά δεν είναι εδώ το ζητούμενο. Δεν θα είναι μια μικρή βουλή που απλά θα κάνουμε έτσι ένα αντίγραφο της κεντρικής πολιτικής κοινής για να κλείνουμε το μάτι σε διάφορους που έρχονται βουλευτές, κομματάρχες, που αναζητούν ψήφους. Εμένα θα με βρείτε να έχω να συνομιλώ το ίδιο από τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Υπάρχουν 20 φωτογραφίες που είναι με τον κύριο Μητσοτάκη, να τους αναδείξετε ποια φορά. Αυτό δεν έχω κάνει θέμα. Ή με τον Πρωθυπουργό ή με άλλους. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη λογική. Όπου εδώ δεν είναι ο αντιπρόσωπος του βουλευτή, του υπουργού ή του τέτοιου, αλλά θα συμφωνούμε και θα προχωράμε πάνω σε θέματα που αφορούν την πόλη μας. Όσο και να λέει κανένα να βάζει και να μιλάει για τα κεντρικά θέματα, να παρουσιάζει, ξέρω εγώ, βουλευτές, πρόεδρος, εγώ θα συνεχίζω να ρωτάω το είπα και στην αρχή. Γιατί δεν έχουμε πεζοδρόμιο. Από το αν. Σε έχω απολύτως όντως πήγα στο συλλαλητήριο, έτσι. Καμία αντίληση και με πολλούς από αυτούς είμαστε και φίλοι και μπορούμε να το συζητάμε όπως είμαστε και μόνοι. Αν υπάρχει κάτι όμως που με απασχολεί πιο πολύ, είναι μια εικόνα που είδα τρεις μέρες πριν και
θέλω πάλι ένα βήμα παραπέρα από τις βιώσιμες ανάπτυξες. Έναν άνθρωπο με καροτσάκι, ο οποίος κατέβαινε την ύμη του, γιατί δεν μπορούσε να πάει στο πεζοδρόμιο, και πίσω του πήγαινε το λεωφορείο, και πίσω οι άλλοι πέραν την κόρνα και περιμένουν μέχρι να βγαίνει. Εμάς σας πω, αυτό με απασχολεί. Και θα ήθελα κλείνοντας τη διδία, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε στα μεγάλα θέματα, να μπορεί οποιοδήποτε να πάει οπουδήποτε στον πολιτισμό με ασφάλεια. Έτσι, άρα εκεί θα δώσω την. Τώρα, το ότι έχω μια πολιτική ιστορία, τώρα απέναντι σε εσάς το μεγαλώσει και μαζί, δεν θα είναι, δεν θα κρυβόμαστε, αλλά ποτέ η πολιτική μου καταγωγή, το ότι ψήφιζα στις κεντρικές εκλογές ή όταν ήμουν μέλος του κόμματος, πια δεν είμαι, δεν με επηρέασε τις αποφάσεις μου. Αν υπάρχει ένα πράγμα που επηρέασε τις αποφάσεις μου και θα είναι και δύσκολο για μένα την επόμενη μέρα, είναι ότι θα πρέπει να κλείσει την ιστορία των γεννών του κόσμου. Έτσι, το 28 χρόνια βαρέα και μπιγινά, αν εκλεγώ, επομένως υπάρχει ασυλλήβαστο. Αυτό μου είναι πιο δύσκολο από όλα τα άλλα. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό να πω κάτι στη συνέχεια αυτό που είπε ο Νικήτας στην ερώτηση. Στην καθημερινή μας διαδρομή, όλοι μας όσοι είμαστε υποψήφιοι, όσοι ασχολούνται με τα κοινά, ερωτώνται αν θα είσαι υποψήφιο, με ποιον θα πας. Αυτός πήγε ή θα πάει με τον τάδε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μεταφέρουμε τη συζήτηση στα πραγματικά δρόμενα και τις αναζητήσεις και αυτό που απασχολεί την τοπική κοινωνία και τους νέους μας. Τι θα κάνουμε, με τι κύριο θα ασχοληθούμε εάν παρελπίδα είσαι υποψήφιος δήμαρχος και εκλεγείς δήμαρχος. Υποψήφιος και εκλεγείς δήμαρχος. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο συζήτησης και επικοινωνίας για την καθημερινή, ας πούμε, αν θέλετε, για την ποιότητα ζωής, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική κοινωνία. Πιστεύω αυτό είναι το ζήτημα σήμερα. Και θα κριθεί, πιστεύω, η κάθε υποψηφιότητα από το πόσο αλήθεια λέει σε αυτά που πρεσβεύει. Και θα πρέπει κάποτε να γίνεται και αξιολόγηση. Έφτασε η εποχή που πρέπει να αξιολογούμε και πρόσωπα και προγράμματα και προσφορά και αποτέλεσμα. Ποιος είναι αποτελεσματικός σε αυτά που λέει. Τα λέει και τα κάνει ή θα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βινιασάκη από το ΠΑΟΚ. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Μιλήσατε πάρα πολύ για συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν τελικά την επόμενη μέρα δεν είστε ο δήμαρχος, θα συνεργαστείτε με τον εκάθοτε δήμαρχο και με ποιες προϋποθέσεις? Ναι, όταν μιλάμε για συνεργασία σημαίνει όταν είσαι σε θέση ισχύως, αν και με το καινούργιο εκλογικό σύστημα σηκώνει πολύ κουβέντα, ο Χάρης το έχει αναλύσει με έναν εξαιρετικό τρόπο, έτσι, σε ένα τοπικό site, νομίζω, ψάξτε το βαρέστητο, γιατί ο δήμαρχος για πρώτη φορά πρέπει να ακούει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δεν μπορεί να μιλάει από μια μεριά συνεργασία και όχι από την άλλη. Οι συνεργασίες είτε έτσι είτε αλλιώς θα αφορούν κεντρικά θέματα και θα αφορούν θέματα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα πολιτικής. Δηλαδή λέμε, η βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα αν υπάρχει ένας άλλος δήμαρχος ο οποίος φτιάξει τα πεζοδρόμια να βγω μπροστά και να το στηρίξω. Είναι ένα προφανές. Αν είναι κάποιος ο οποίος θέλει να ανοίξει, εγώ τα λέω λίγο πιο, δεν είμαι τόσο καλά καταρτισμένος, πιο απλά το χάρη. Να έχει φώτα το σχολείο, να έχει φώτα το πάρκο. Βγαίνετε και πάτε απέναντι τώρα την ώρα που θα βγούμε. Θα βγούμε μέσα στα σκοτάδια. Απέναντι είναι ένα πάρκο το οποίο εγώ δεν ξέρω γιατί δεν έχει φως. Αυτός που θα φτιάξει, αν θέλει να φτιάξει, προφανώς θα το στηρίξουν. Γιατί οι πολίτες θα μας κρίνουν για το κάθε ένα από αυτά. Επομένως, οι όποιες συζητήσεις, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω την κουλτούρα των συνεργασιών, γιατί αλλιώς δεν μπορούσες να φέρεις εθελοντές τους γιατρούς του κόσμου και να τους βάλεις να πηγαίνουν στη μέση του πουθενά να φτιάχνουν πράγματα. Είμαι υπέρ της αυτής της συνεργασίας, αλλά είναι μια συνεργασία η οποία δεν θα αφορά προσωπικά λησμερίσια ή ανταλλαγή θέσεων, αλλά θα είναι αποκλειστικά πάνω σε θέσεις. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από τους υποψήφιους είναι και φίλοι. Άρα εκ των πραγμάτων μας συνδέουν και άλλα πράγματα. Μιλήσατε
μία ερώτηση. Ήθελα τρεις ερωτήσεις να κάνω. Καταρχήν είναι ο συντονιστής μου. Η πρώτη ερώτηση είναι, ας ξεκινήσω σε σχέση με την νεολαία. Δηλαδή, νομίζω, επειδή σταθήκατε εκεί περισσότεροι, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σε σχέση με την αξιοποίηση του χρόνου της νεολαίας, δεν ξέρω αν έχετε παραδείγματα, επειδή έχω φίλους, ξαδέρφια, γνωστούς εδώ, εάν δείτε πρώτον, οι πλατείες είναι χωρίς φώτα, δεύτερον, κάθε μέρα παραμέρα κλέβουν τα παιδιά πλακώνουν στο ξύλο της πλατείας, δεν ξέρω αν τα έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχεδιασμός, νομίζω το ανέφερε και ο κύριος πριν, ανάπτυξης δραστηριοτήτων τέτοιων που θα μαζεύουν την νεολαία και θα δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλετε να πω γιατί είσαι άλλες δύο. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχει ένας κόσμος στο Χολαργό και στο Παπάγου, καλώς ή κακώς μέσα από αυτή την κατάσταση, είναι άνεργος. Έχετε κάποιος σκέφτεστε κάτι σε σχέση με αυτά τα θέματα. Με τεράστια κτίρια που είναι παρατημένα, που μπορούν να αξιοποιηθούν με έναν σχεδιασμό. Και το τρίτο, εγώ πήγα μια φορά και παρακολούθησα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ξαναπήγα. Γιατί αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην συζήτηση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλιου, σου λέει μην ξανάρθεις. Δηλαδή μιλάμε έλλειψη δημοκρατίας, συλλογικότητας, αντιπαράθεσης, χουλικανισμού και τέτοιο και σηκώνεσαι και φεύγεις. Υπάρχει σχεδιασμός καλύτερης λειτουργίας του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου, πιο δημοκρατικού. Λίγο ανάποδα ξεκινάω από το τρίτο. Προφανώς ο τρόπος που λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μάλλον λίγο βαρετό, δηλαδή όσοι έχουν δει και τα βλέπουν από εγώ τα περισσότερα δεν πηγαίνω συνήθως, γιατί δεν θέλω και να ξεκινήσουμε, δεν ήθελα να δίνω λαβές για παραπολιτικές συζητήσεις. Έχω πάει σε δύο και έχω δει πάρα πολλά, έχω δει καμιά δεκαριά από το σπίτι μου στο διαδίκτυο. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν παρακολουθούν στο διαδίκτυο είμαστε άλλοι τέσσερι που το βλέπουμε, γιατί γράφει το νούμερο, δηλαδή, που είναι και γνωστή. Έτσι. Είναι ένα πράγμα βαρετό. Καμιά φορά όμως η ίδια η πολιτική λειτουργία είναι βαρετή. Το θέμα δεν είναι απλά να είναι το έτσι διαδραστικό, αλλά να δώσουμε ευκαιρίες στους πολίτες να συμμετέχουν. Ας πούμε, ακόμα και σε αυτό δεν μπορεί κανένας, το παρακολουθεί. Πέστε τώρα πώς γίνονται συζητήσεις, κάπου τώρα μεταδίδουμε live αυτή τη συζήτηση, γράφει κάποιος από κάτω, μπορείς να το απαντήσεις. Αυτό δεν συμβαίνει. Έτσι, δεν υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, να ενημερωθώ. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μάθουν τις απόψεις των άλλων. Εγώ παίρνω τώρα διάφορα δελτία τύπου, ας πούμε, από το Δήμο, βλέπω έχει ένα site ο Δήμος, το οποίο γράφει και γράφει τις απόψεις ενός. Δεν ξέρουμε τις απόψεις των άλλων. Ο Δήμος δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι μόνο Δήμαρχος, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν γειτονιές, στις οποίες οι πολίτες θα πρέπει να έχουν άποψη και να πούν τη γνώμη τους. Ακόμα και σε θέματα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα τοπικά δημοψηφίσματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις και να είναι συμβουλευτικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι η δημοκρατία πρέπει να ανοίξει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ανοιχτός ο Δήμος. Και θα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, τώρα δεν θέλω να προτρέξω, θα τα δείτε, για να σας κρατάμε και το ενδιαφέρον, θα τα δείτε, γιατί θα τα ανοίγουμε ένα-ένα τα θέματα γι' αυτό. Τώρα, παίρνω το δεύτερο, προσπαθώ να απαντήσω γρήγορα για να πούν και οι υπόλοιποι. Η ανεργία, ναι, κοιτάξτε, το ζούμε όλοι μας. Υπάρχει και το περιφρονούμε καμιά φορά. Λέμε, εγώ ξέρετε, δουλεύω σε ένα δήμο. Το έχει κάτι που ο κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει. Ότι εγώ έχω μια σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι είμαι δημοτικός υπάλληλος. Και είμαι και πάρα πολύ περήφανο γι' αυτό. Έτσι. Δουλεύω λοιπόν στο Δήμο Πειραιά, που έχω την ευθύνη των κοινωνικών τομών. Συναντάω καθημερινά κατεστραμμένους ανθρώπους με πολύ μεγάλη φτώχεια. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα εδώ. Και καμιά φορά ξεχνάμε ότι η κοινωνική πολιτική αφορά πολύ περισσότερους. Έχουμε όμως ανθρώπους άνθρωπους. Έχουμε κρυμμένη φτώχεια. Έχουμε σπίτια τα οποία ζορίζονται πάρα πολύ. Άρα εκεί έπρεπε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Από το να προσπαθήσουμε τα πιο απλά να είναι η διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις, να δώσουμε ευκαιρία σε ανθρώπους να μπουν στη δουλειά, να τους ενισχύσουμε. Έχουμε νέα παιδιά που δεν λέμε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο απλά πράγματα. Ένα γραφείο που να βοηθήσει ένα παιδί από το να φτιάξει το βιογραφικό μέχρι να το βάλει στην αγορά εργασία. Να κάνει μια start-up επιχείρηση. Έχω ακούσει διάφορες πολύ ωραίες ιδέες αυτόν τον καιρό, στον οποίο δεν υπάρχει κανένας να βοηθήσει κάποιον να το κάνει. Είναι η κοινωνική οικονομία. Υπάρχουν 2-3 παραδείγματα στην πόλη Κινσέ που δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην το κάνουμε.
Γιατί λέει να μην έχουμε καθηγητή υγεία τα οποία να είναι από κινσέπ, κινσέπ είναι τη κοινωνική οικονομία, που να έχουν φτιαχτεί από ανέργου στην πόλη. Και να του βοηθήσουμε να πάνε ένα βήμα μπροστά. Γιατί ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να είναι διάφορε ιδέε τι οποίε έχουμε. Άρα μα ενδιαφέρει. Και εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να του γνωρίσουμε του ανθρώπου που έχουν πρόβλημα, να το πούν και να δούμε πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και δεν είναι μόνο η ενεργεία, είναι η χαμηλή αμοιβή, είναι η υποβασχόληση. Και επιπλέον σε αυτού του ανθρώπου να δώσουμε υπηρεσίε που δεν έχουν σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά του σε πολλά γυμναστήρια. Έτσι. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Άρα να δώσουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Εγώ, παιδιά, μου έγραψε μία site που μου έχει κάνει εντύπωση, η οποία στην αρχή με στόλισε και καλά μου κάνει. Και μας πήρε λίγο χρόνο να συζητήσουν, η οποία ήταν μια γυναίκα με ένα παιδί αμαία, κλεισμένη στο σπίτι, με ένα πολύ μικρό, έπαιρνε ένα πολύ μικρό επίδομα, το οποίο δεν είχε και πουθενά να αφήσει το παιδί. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχουμε ένα χώρο το απόγευμα στο οποίο να κρατάμε παιδιά που έχουν αναπηρίες, ώστε οι γονείς να μπορούν να φεύγουν, να μπορέσουν να βλέπουν, να κάνουν κάτι άλλο, και συγχρόνως τα παιδιά αυτά να κοινωνικοποιούνται. Αν κανένας τα ξεκλείξει, θα βρει πάρα πολλά πράγματα, θα τα περιγράφουμε στο πρόγραμμα και απλά επισημαίνω, γιατί αν κάνετε την κουβέντα, το πρόγραμμα θα είναι πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο. Αφενός με τα μέρη. Θα είναι μέσα στις επόμενες μέρες και θα αρχίσουν να βγαίνουν. Ήδη πολλά πράγματα έχουν ήδη έτοιμα, απλά τι θέλουμε να κάνουμε. Θα είναι μετρήσιμο με δύο τρόπους. Και ως κόστος, δεν θα λέμε γενικά και αόριστα, αλλά και ως χρονικό όριο. Θα βάζει δεσμεύσεις ώστε να μπορεί κανένας να μας κρίνει με βάση αυτό. Τελειώνοντας λέω το πρώτο, κοιτάξτε τώρα, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της νεολαίας. Γιατί εδώ υπήρχε ένας νεολαίος, όντως, ο οποίος έφυγε, βάλουμε μας βαρέα. Με τον οποίο έχω και μιλήσει και πολύ και το λέω. Είναι ένα θέμα γιατί δεν έχουμε νεολαίους, γιατί δεν ασχολούμαι. Το εύκολο είναι να κατακεραυνώνεις τα νέα παιδιά. Το κάνω και στη δική μας τη γενιά. Έχουν δικούς τους κώδικες τους οποίους δεν τους ξέρουν. Έχουν δικά τους και δικές τους ευαισθησίες. Εγώ να σας πω, είδα στη Ραφίνα, στα Καμένα, ήρθαν και μας βοηθήσαν πάρα πολλά νέα παιδιά. 18χρονα, 17χρονα, 20 χρονών. Τα οποία βάλαν πλάτη και κάναν και τις βαριές δουλειές. Τα οποία, ας πούμε, όταν τους έλεγε το κάνω γιατί μου αρέσει. Υπάρχουν πολλά παιδιά που κάνουν δικά τους πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν. Εγώ κράτησα τη λέξη για να αξιοποιήσουμε την νεολαία. Είναι να τους δώσουμε το λόγο. Δηλαδή να τους ρωτήσουμε εκείνοι τι θέλουν να κάνουν την πόλη. Όπως ρωτάμε τους ηλικιωμένους, τα καπί, όπως ρωτάμε, ας πούμε, και πρέπει να ρωτήσουμε τις μανάδες για τα σχολεία. Όπως ρωτήσουμε τους νεολαίους τι περιμένουν από την πόλη. Σας λέω. Την πρόνοια ο καθένας έχει, αλλά να ρωτήσεις και να ακούσεις. Ένας δήμαρχος σε μια δημοτική αρχή δεν πρέπει να λέει. Πρέπει να ακούει καταρχήν. Να διορθώνει, να λέει ότι κάνει λάθος και να πάει παραπέρα. Σας λέω, ας πούμε, μια πολύ απλή ιδέα, την οποία μου την είπανε πιτσιρικάτες, έτσι. Για ποιο λόγο, ας πούμε, σας είπα, είδα παιδιά τα οποία ανεβάζανε μια τοπική μουσική σκηνή, πράγματα τα οποία αλλά δεν μου άρεσαν. Έτσι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αν μου άρεσαν. Τους άρεσαν εκείνοι. Γιατί να μην έχουμε. Πόσο θα κόστιζε ένα δημοτικό στούντιο ηχογράφησης, στο οποίο να δώσει τη δυνατότητα στα τοπικά συγκροτήματα να βγάλουν τη δουλειά τους και να πιάσει από κοντά ο Δήμος να τον βοηθήσει να πάει παραπέρα. Πόσο δύσκολο είναι να δώσουμε, ας πούμε, το αμφιθέατρο στο να ανεβούν παραστάσεις των πιτσιρικάδων. Γιατί πρέπει το τέτοιο του Παπάγου, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο, θαυμάσιο χώρο, να έρχονται μόνο. Καλό είναι και αυτό, οι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και μην είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν εδώ από την πόλη. Σας λέω ένα πολύ απλό. Γιατί πρέπει να δυσκολεύει να μην μπορεί ένα παιδί που έχει μια νέα ιδέα 20 χρόνων, 22, να πάει κάπου κοντά σε κάποιον που ξέρει να φτιάχνει μια καινούργια επιχείρηση, να το βοηθήσει να έχει μια startup επιχείρηση και να ξεκινήσει τη ζωή του. Να σας πω κι άλλο. Γιατί πρέπει ένα παιδί που σπουδάζει μακριά. Ένα 20χρονο παιδί που δεν μπορεί η οικογένειά του να το υποστηρίξει για να πληρώσει τον νίκητο έξω, να μην μπορεί να το υποστηρίξει η χώρα. Εν πάση περιπτώσει, να του δώσει κάτι σε αντάλλαγμα. Γιατί ο κήπος έξω πρέπει να είναι κλειστός χωρίς φώτα και δεν μπορεί να γίνει μια γιορτή, ας πούμε, της νεολαίας, όπως εκείνη το θέλει. Όχι όπως εμείς το νομίζουμε. Όπως εκείνη. Λοιπόν, εμείς θέλουμε και αυτό θα το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα δώσουμε λόγο
στα νέα παιδιά να πούν και εκείνο που θα είναι και ένα μήνυμα για το έχουν παιδιά μεταξύ μας, άσχετα από το τι θα ψηφίσουν, δηλαδή αν τους πεις θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Ελάτε να ψηφίσετε, να έρθουν. Να πάρουν το λόγο να αντιπροσωπευτούν. Φέτος ψηφίζουν οι 17χρονοι. Ψηφίζουν τα σχολεία. Έτσι, ας τους ακούσουμε τι θέλουν εκείνοι, όχι τι θέλουμε εμείς. Και ας πάμε μετά να το διορθώσουμε. Και αυτό θα είναι και σταματάμε αυτό μια λογική στο δικό μου το μυαλό, πώς θα λειτουργεί η Δημαρχία και το Δημοτικό Συμβούλιο και η πλειοψηφία πιστεύουμε ότι θα είναι και η Δημοτική Αρχή με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα ακούει. Θα μπορεί να λέει: έκανα λάθος. Έχετε δίκιο και εγώ έκανα λάθος. Θα το παίρνει πίσω, να αλλάζει και να είναι σε ένα συνεχή διάλογο με τους πολίτες. Και τουλάχιστον εγώ ευελπιστώ, γιατί αυτό έκανα κάνω και στους γιατρούς του κόσμου. Αν ένας άνθρωπος να με βρίσκει στο γραφείο, να με βρίσκεται γύρω-γύρω, γιατί αν ακούς, μαθαίνεις και γίνεσαι και πολύ καλύτερος. Κάνω μία ακόμα μία-δύο ερώτηση. Συγγνώμη, είναι το μία γνώμη και θεώρηση. Θα φύγω, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να μας στείλετε. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, να σε καλέσω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς αισθάνεστε ή πώς μπορείτε να λειτουργήσετε το Δήμο σας εάν η πολιτεία σας δημιουργεί προβλήματα. Για παράδειγμα, τα δύο αστυνομικά τμήματα τα κάνει ένα αστυνομικό ή ζητάει η κυβέρνηση τα αποθεματικά των Δήμων να πηγαίνουν και καταδίδεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορεί να λειτουργήσει εύκολα ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση. Καταρχήν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με αυτό, γιατί είμαι σε μια οργάνωση η οποία είναι πια τεράστια, η οποία έχει πάντα το κράτος ανάλογα, απέναντι. Δηλαδή για να κάνεις κάτι πρέπει να πας, κλείσεις πόρτες, να πας, το ξέρω πώς γίνεται και το ξέρω και καλά. Και ξέρω επίσης ότι δεν περιμένω από το κράτος. Ας πούμε στους γιατρούς του κόσμου πάμε ανάποδα. Λέμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανένας χωρίς το κράτος. Ας πούμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο Χάρης το ξέρει και καλύτερα εδώ. Καινούριους πόρους στην πόλη να προσθέσουμε. Δεν το έχουμε κάνει συστηματικά. Θα υπάρχουν θέματα στα οποία θα πρέπει να αντιδράσουμε. Όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος τώρα που τα υπέρνουμε τους χώρους. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνεις. Ο ένας είναι να πας μια πόρτα, να βγάλεις και μια επιστολή, να βγάλεις και μια φωτογραφία και να καμαρώνεις και να πεις κοιτάξτε το έκανα. Αν όλοι ευχαριστημένοι και αν μη συμβαίνει απολύτως τίποτα, υπάρχει και ένας τρόπος να αντιδράσεις. Υπάρχει όταν αισθάνεσαι ότι οι δημότες φύγονται και ότι φύγει την πόλη, να βάλεις όλη την πόλη να αντιδράσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπω μπροστά σε αυτό. Το έχω κάνει εδώ για τόσα και για τόσα. Δεν θα το κάνω για την πόλη μου. Αν νιώσουμε ότι κάτι μας ενοχλεί, θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε και καυγά και θα τσακωθούμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά και θα προτείνουμε πράγματα. Τώρα, υπάρχουν κεντρικά, έτσι. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, όχι, και απλά δεν έχουμε, και επειδή με ξέρετε κιόλας, δεν έχω και κανένα πρόβλημα να συγκρούομαι με άδικες εξουσίες, όταν είναι και να... Αλλά εδώ είναι το κλειδί. Μπορείς να πεις στους πολίτες να είναι μαζί. Δεν θα είμαστε απλά πέντε άνθρωποι κάθε φορά για να βγάλουμε μια φωτογραφία. Γιατί αν μας ζητούμε πολύ, μπορεί να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Οι οργανώσεις, πρέπει να δείτε τώρα, αλλά και οι οργανώσεις, έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δραστηριοποιούνται συλλογικά στην πόλη. Καλά, καλά, εγώ δεν τους ξέρω. Τώρα μαθαίνω τους περισσότερους. Δεν τους έχουμε βάλει στο παιχνίδι. Δεν έχουμε ζητήσει τη δική τους βοήθεια. Δεν τους έχουμε ακούσει. Η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλει κανένας, να τα φέρει μπροστά στην επιφάνεια και να ακούει. Ξέρετε, οι συλλογικότητες δεν είναι η κοπή της πίτας. Στις περισσότερες κοπές της πίτας εγώ δεν πήγα. Ένιωθα και λίγο ντροπή γιατί πολλούς ανθρώπους δεν τους ξέρω. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας. Πώς ο καλοκαιρέτας, γεια σας, ήρθα και εγώ, κόψτε και κομμάτι, κοιτάω να δω πού είναι, να μου πες και το φιωρί. Έτσι για να δείτε. Πήγα μόνο εκεί που ήξερα. Δεν είναι μόνο η κοπή της πίτας οι σύλλογοι, οι συλλογικότητες. Είναι όλες οι υπόλοιπες μέρες. Και αυτό και θα ξεκινήσουμε. Και εδώ θέλουμε τη δική σας βοήθεια και να τους ανακαλύπτουμε και κυρίως ξαναλέω να τους ακούσουμε. Ναι, εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα του Μάκη ως εξής. Καταρχήν, μέχρι σήμερα, σε όλη την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπουμε ότι κάποτε, κάποιες στιγμές, κάποιες περιόδους, έχουμε την αντίθεση της κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση. Κάποτε βλέπουμε ότι έχουν μία αγαστή έτσι, συνεργασία. Όλα αυτά όμως που συμβαίνουν μέχρι σήμερα πιστεύω ότι δεν συμβαίνουν επειδή
αντικατοπτρίζεται μια πραγματικότητα. Πιστεύω ότι πολλές φορές γίνονται πράγματα για να γίνουν. Εκφράζουμε μια αντίθεσή μας σε κάποιον για να εκφράσουμε μια αντίθεση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κάποιος, αυτός που είναι υπερκείμενος σου, είναι αυτός που έχει πάντα δίκιο. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι είναι θέμα δικό μας και γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και για την αυτονομία των παρατάξεων και μίλησα και λέω ότι τουλάχιστον είναι προσωπική μου άποψη και όλων των ανθρώπων που είμαστε μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που θα κάνουμε πίσω όταν δούμε ότι κάτι δεν γίνεται από ωφελία του Δήμου μας, από όποιον και να προέρχεται αυτή η επίθεση, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, πάντοτε είμαστε διατεθειμένοι να κατέβουμε και στους δρόμους αν βλέπουμε ότι πραγματικά το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Είναι με το μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αυτό που εξασφαλίζει και δίνει πάντοτε την, και καθορίζει πάντοτε την αυτονομία του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό νομίζω, αν το έχει παρακολουθήσει, Μάκη, και εγώ προσωπικά στο συμβούλιο αυτό το συγκεκριμένο, έχω επιλέξει δηλαδή στο θέμα του ΤΑΙΠΕΔ, του καινούριου ταμείου τέλος πάντων που θέλω να πω, ψήφισα εναντίον της απόφασης αυτής μέσα στο ψήφισμα. Γιατί έτσι νόμιζε. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που ήθελα να πω έχει σχέση με τις διαδικασίες. Συγγνώμη, δεν είναι η απάντηση σε εσένα, Μάκη, είναι η απάντηση στο Γιώργο. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα που εξαρτάται άμεσα από το τι διαδικασίες και μάλλον από ποιες διαδικασίες μέσα βγαίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο των 33 ατόμων, εκ των οποίων οι 20 είναι της παράταξης η οποία πλειοψήφισε και ας έχει το 25-26% στον πρώτο γύρο, πλειοψήφισε στο δεύτερο γύρο, σημαίνει ότι, και αυτό δηλαδή οδηγεί πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, όσο το έχω ζήσει εγώ, οι αποφάσεις είναι λυμμένες, πριν μπεις ακόμη στο Συμβούλιο μας. Λοιπόν, γιατί επίσης η επιλογή των Δημοτικών Συμβούλων της κάθε παράταξης και η εκλογή τους, μάλλον η επιλογή γίνεται με βάση συμφέροντα, προσωπικά, οικονομικά πολλές φορές, δυστυχώς γίνεται με βάση κάποια συμφέροντα τα οποία δηλαδή δεν υπάρχουν στην ανθρώπινη, ας πούμε, δεν έχουν θέση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο, όταν δεν έχεις να προτείνεις κάτι, διότι είσαι ανάταση χειρός και μόνο, δεν περιμένεις να έχει και ένα σοβαρό επίπεδο ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που έχω δει εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Ποτέ. Γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό θέμα και που νομίζω ότι η λογική και η κουλτούρα η δική μας μπορεί να οδηγήσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο καινούριο να στηρίζεται στις αποφάσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται δίκαια και αναλογικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν το έχει κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα ίσως εγώ καλά τον τίτλο της παράταξής σας. Γι' αυτό το κάναμε, επειδή για πολλά να ρωτάτε. Για το ενδιαφέρον, για να το παρελθόν. Ξεχάστε. Μπορείτε να το εξηγήσετε ακριβώς τι σημαίνει. Το hashtag είναι δίεση. Τώρα, θέλαμε να δείξουμε και με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν να πω στους άλλους ένα μεγάλο ευχαριστώ που διαλέξαν το όνομά μου. Δεν ήταν δική μου ιδέα. Η δική μου ιδέα ήταν το ξεκίνησα, αλλά το να μείνει αυτό το πράγμα. Η δίεση έχει ένα νόημα όμως το εξής. Το hashtag λέει στην νεολαία, δεν λέει σε εσάς και σε μένα. Δεν λέει ξαγώ στη μάνα μου, δηλαδή στο πρωτό. Λέει όμως η νεολαία και είναι προορισμός. Έτσι άμα το κατάλαβα. Εγώ την πίσω με ψηφίσει. Περιμένει το πρόγραμμα για τη βιώσιμη κινητικότητα. Είναι ένας προορισμός. Επίσης το hashtag, η δίεση, είναι στην πραγματικότητα 4 γραμμές βλέπουν και στην πραγματικότητα είναι οι 3 παρατάξεις και οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς έχουν στη τυχή μαζί μου, οι κακοπροαίρετοι
θα λέγανε ότι είμαστε τρεις κουκούκους. Όχι, και ο νικητής είναι έτσι. Οι καλαπροαίρετοι θα λέγανε ότι έτσι είμαστε πολλοί. Θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε, όχι να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά πιστεύουμε ότι και το είδατε και σε όλη και θα το δείτε και σε όλη την καμπάνια, θα είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα. Θέλοντας απλά να δείξουμε ότι σκεφτόμαστε και θα λειτουργούμε αύριο όπως σκέφτεται και ο μέσος δημότης. Αυτό θα πιστεύω. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στη δεύτερη Κυριακή, παρατάξτε με τον Νικήτα, θα κινηθεί συντεταγμένα προς κάποια κατεύθυνση ή παρατάξτε που να παρτίζουν οι Κυριακοί. Θα έχουν και το ελεύθερο αυτή με την επιλογή. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Καταρχήν πιστεύουμε ότι. Έτσι ξεκινάμε από αυτό. Ναι, θα είμαστε, εντάξει, αλλά λέμε. Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό το πράγμα, γιατί κανένας πρέπει να απαντάει σε όλους. Ιδίως όταν ρωτάει τους άλλους τι θα κάνουν, πρέπει να μπορεί να απαντήσει. Εγώ έχω ανθρώπους που προτιμώ ή που δεν προτιμώ, αλλά δεν είναι η ώρα, όχι μόνο να το πω. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε μια πολύ δημοκρατική λειτουργία μεταξύ μας. Καταρχήν, κανένας δεν είμαστε στρατός, δεν είμαστε λόγος καταδρομών. Να παίρνει μια διαγραμμή, να πει είπε ο αρχηγός αυτό, να κάνει αλλιώς, δεν υπάρχουν. Άρα οι πολίτες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν με βάση έναν τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι οτιδήποτε αποφασίζουμε και οτιδήποτε προχωράμε, συναποφασίζουμε. Ξαναλέω, δεν είμαι εγώ μπροστά και οι άλλοι ακολουθούν. Συναποφασίζουμε σε όλα τα πράγματα. Προφανώς σε μια διαπέμπτωση μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι όποια συζήτηση γίνεται, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα είναι πάνω σε θέσεις, πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Άρα, με όποιον μπορούμε να συνεργαστούμε, που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να συνεργαστούμε, σας λέω, ξαναδιαβάστε την ανάλυση του, εξαιρετική σε αυτό το πράγμα. Να πω λίγο. Ναι. Μπροστά σου τα καταλόγια για σένα. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή άκουσα πολλές τέτοιες ερωτήσεις, τελικά το κλειδί ποιο είναι, δεν έχουμε καταλάβει τον εκλογικό νόμο, που είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Όπως δεν έχουμε καταλάβει και πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, που είναι και αυτό επίσης καθοριστικό. Προχθές μου λέγε ένας δήμαρχος πολύ έμπειρος και από τους πολύ καλούς δημάρχους, το πρόβλημα δεν είναι ποιος είναι πρώτος, το πρόβλημα είναι ποιος είναι δεύτερος. Γιατί είναι τέτοιος ο εκλογικός νόμος. Πού ωραία, βγήκες πρώτος. Με πόσες έδρες βγήκες. Με το 30%, με το 20%. Πάρτε ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη για να μπορέσω να σας λίγο να σας πω, της Κηφισιάς, των προηγούμενων εκλογών. Σύμφωνα με την εκλογικό νόμο το σημερινό, ο δήμαρχος της Κηφισιάς θα είχε 8 έδρες, ο δεύτερος 19, έτσι, αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Έτσι. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι από 1, 2, 3. Ο δήμαρχος είχε 2 επιλογές. Ή να συνεργαστεί με τον δεύτερο με τις 19 έδρες, ή να συνεργαστεί με 6 παρατάξεις. Τώρα, αν πάμε στον προϋπολογισμό, που είναι κατά την παράσταση πια ο προϋπολογισμός, έχει αλλάξει ο νόμος. Τι σημαίνει? Σημαίνει εγώ είτε ψηφίσω είτε καταψηφίσω μία πρόταση, είναι το ίδιο και αυτό, δεν μετράω. Μόνο αν έχω βάλει άλλη πρόταση στο τραπέζι, μπαίνει σε ψηφοφορία κατά την παράσταση και μετράω. Άλλο δύσκολο κομμάτι εκεί, γιατί τώρα θα δείτε εκεί μία ένδυα τρομερή, είναι ανακωδικό βέβαια. Λοιπόν, εκεί θα δείτε άλλα πράγματα λοιπόν. Τώρα αλλάζουν όλα και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα δεν έχει σημασία ούτε αν θα έρθει πρώτο, ούτε αν θα έρθει δεύτερο, ούτε αν θα έρθει τρίτο, ούτε αν θα βγει δήμαρχο, ούτε αν δεν βγει. Η σημασία έχει τι δημοτική ομάδα θα έχει μέσα και ποιο θα είναι ο συσχετισμό και τον άλλον. Γιατί ωραία, έχει 19, ας πούμε, έχουμε εμεί 33 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν 14. Μεγάλη πλειοψηφία. Και αν ο καθένα από του άλλου έχει 2 και 3 και 1 και τέτοια, τι θα κάνουμε.
Αν λοιπόν ο Δήμαρχος πια δεν φέρει πιστική πρόταση, ανεξάρτητα από παρατάξεις, που να μπορεί να πει σε ευρύ πληθυσμό και στην κοινωνία έξω, για να πιέσουν δημοτικούς συμβούλους να μην κάνουν πολιτικά παιχνίδια. Και θα σας πω πολύ απλό. Πέστε ότι ο Δήμαρχος είναι μόνος του και έχει μια μειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν του ψηφίζει κανένας στις ασφαλτοστρώσεις. Ξέρετε τι πολύ απλό θα κάνει και η νομική τάση, λοιπόν, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Α, και σιγά μην είστε και πέφτει. Πέφτει, καλύτερα πέφτει, γιατί θα σε κλείσει. Το δεύτερο θα είναι το πρώτο. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι λοιπόν εκεί. Τι θα γίνει. Όταν θα πηγαίνει ένας δημότης και θα του πει ρε Δήμαρχε, γιατί δεν φτιάχνεις άσφαλτο. Γιατί δεν φτιάχνεις τους δρόμους. Γιατί δεν είναι άσφαλτος τρώνεις. Και θα λέει ο τίτλος. Ορίστε το τηλέφωνο του κυρίου Κανάκη, πηγαίνετε να τον ρωτήσετε. Γιατί δεν ψηφίζει τους προϋπολογισμούς για ασφαλτοστρώσεις. Και αν σας εξηγήσει και σας πείσει, καλό. Έτσι θα διοικείται ο Δήμος από εδώ και πέρα. Ένας Δήμος και ένας Δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, δεν πρέπει να πείσει. Να έχει προτάσεις, να έχει ολοκληρωμένο σχέδιο, να έχει όλα αυτά. Άρα δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα συνεργαστείς, δεν θα συνεργαστείς, δεν θα κάνεις, δεν θα δείξεις. Αυτά θα πέσουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα γίνει η ιστορία. Τώρα, αν κάποιος που μέχρι σήμερα έλεγε Α, το έχουμε δει πολλές φορές στην πολιτική, βγει αύριο και πει εγώ πάντα Β έλεγα όπως ξέρετε, το έχουμε δει πολλές φορές, μπορεί να γίνει και αυτό. Το λέω για το θέμα των συνεργαστών της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής. Γιατί κάποιοι έχουν κάνει πράξη, κάποια πράγματα, έχουν πάρει αποφάσεις, κάποιοι άλλοι έχουν πει κάποια άλλα. Τώρα, αν βγουν όλοι και πούνε ότι εγώ πάντα μέσα ήμουν. Αυτό είναι αυτό που λέει εμείς, εσείς με ποιον είστε, λέει, με εμάς ή με τους άλλους, γιατί και εμείς με τους άλλους είμαστε. Το έχει πει πάρα πολύ ωραία και εγώ το βλέπω γύρω-γύρω στην περίοδο γνώση σε διάφορου. Συναντάω διάφορου δημοτικού τώρα, υποψήφιου συνεργαστέ, οι οποίοι μου στόλιζαν τον Δήμαρχο το πρωί το βράδυ και τώρα λένε άλλο. Αλλά το έχει πει ο Γκράουτσο Μάρξ, που είπε ότι ο ένα από του κομικού Μάρξ, δεν μην είστε τώρα υπέρ του Μάρξ. Ο οποίο έλεγε ότι αυτέ είναι οι απόψει μου και αν δεν σα αρέσουν, έχω κι άλλε. Θα έχουμε και την ευκαιρία να τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Η σελίδα τις επόμενες μέρες, εδώ η Εύφη μας κυνηγάει, η οποία είναι και συντονίστρια, θα είναι, θα υπάρχει το site, θα αρχίσουν να βγαίνουν οι απόψεις, θα υπάρχει η κεντρική σελίδα της παράταξης πια. Και η δική μου, είστε ελεύθεροι να σχολιάζετε ό,τι θέλετε, ακόμα και να με καταχαιριάζετε, εγώ δεν σβήνω ποτέ τίποτα. Έτσι, και μας κάνει και καλό να ακούμε και κριτική, όπως μας κάνει και καλό γιατί έχουμε και κανένα δύο που έχουν και αιμονή, ας πούμε, να νομίζουν να βρίζει από το πρωί στο βράδυ. Αλλά το καλό είναι να βρίζει και τους δυο μας. Το καλό είναι ότι λέει τα ονόματά μας σωστά. Οπότε, καλό είναι. Καλό είναι να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Γιατί... αυτό θα είναι και. Απλά κλείνω λέγοντας αυτό. Ότι είναι και αυτό που γράψα κάποια στιγμή και σε πολλούς φάνηκε και περίεργο όταν ο Δημήτρης Οντούντουζας έκανε την υποψηφιότητα. Ο οποίος είναι φίλος μου, συναντιόμαστε στο γήπεδο σε καφέ. Και είπα και ισχύει για όλους. Ισχύει και για τον Δήμαρχο, ισχύει και για τον κύριο Τίντια, στον οποίο σεβασμό, ισχύει για τον. Από ό,τι καταλαβαίνω και ο Περικλής Ζήκας θα είναι. Το νέο παλικάρι αυτός που θα είναι φυλακή από την φυλακή σε Σπύρος δεν τον ξέρω, αλλά είναι νέος και μορφωμένος άνθρωπος. Εγώ για να πω και με όλους ποδοσφαιρικούς. Έτσι, εγώ εδώ βρώμικα φάλου δεν θα υπάρχει. Ούτε τζαρτζαρίσματα, ούτε στημένοι διαιτητές, ούτε τίποτε άλλο και κυρίως δεν θα υπάρχουν γιούχα από την κερκίδα. Και μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι ότι έχουμε καταφέρει ως τώρα να υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό κλίμα. Σε σημείο κάποιοι μου λένε καλά, εσείς θα τσακωθείτε τώρα, τι θα γίνετε, θα ανταλλάσσετε φιλιά και καλά λόγια. Γι' αυτό λέω ότι το μέλλον θα είναι συναρπαστικό. Θα είναι μια άλλη πόλη όπου καταρχήν θα συνεννοούμαστε και επειδή πιστεύουμε ότι οι ιδέες μας και βάρος έχουν και αξία, η σύγκρουση θα γίνει σε επίπεδο ιδεών και όχι σε επίπεδο προσώπων, το ποιος είναι πιο ωραίος, ποιος είναι πιο ψηλός κτλ. Και επειδή λένε μερικοί ότι δεν μας ξέρουν κιόλας, έτσι, θα αρχίσουν να μας αναγνωρίζουν. Μπορείτε να το λέτε κιόλας, ότι εγώ είμαι πιο χοντρός. Καλό θα μου κάνει.